Μου κάνει μια εντύπωση, έτσι, απλή ερώτηση. Δεν ξέρω τι αν τον εξύβρισα. Εκεί ήμουν, 4 ώρες δίπλα του. Δεν διέταξε τη λήψη μου να τον εξύβρισα. Ναι. Για ποιο λόγο σήμερα, μήπως και ο Σωτσίνης στενοχωρήθηκε για τις δηλώσεις μου χθες ότι το γήπεδο της Αγίας είναι ξέφραγο αντέλη, ότι η αστυνομία δεν μας προστατεύει, ότι επί 2 χρόνια δεν έχει συλλάβει ούτε έναν από αυτούς που με βρίζουν μέσα στο γήπεδο, ότι δεν έχει συλλάβει ούτε έναν από αυτούς που μας έχουν καταστρέψει κατά επανάληψη στο γήπεδο, ότι δεν έχει συλλάβει ούτε έναν από αυτούς που χτες κατέστρεψαν το γήπεδο, ότι δεν είχε ούτε ένα αστυνομικό εχθές έξω από το γήπεδο, ενώ είναι γνωστό με ποιους είχαμε να κάνουμε. Για ποιο λόγο η ελληνική αστυνομία δεν βρήκε έστω και έναν από αυτούς που δήθεν εδάρισαν από τους δήθεν μπράβους μου, ώστε να κάνει μια μήνυση. Γιατί αυτοί που δήθεν εδάρισαν από τους δήθεν μπράβους μου δεν πήγαν στο αστυνομικό τμήμα να πούνε ότι ο τάδε με έδιρε. Εκεί ο κ. Στατσίνης ή ο κ. Οποιοσδήποτε άλλο αστυνομικό, γιατί δεν συνέλαβε στο και έναν από αυτούς που μου έβγαλαν τον νόμο. Είναι βαριά σωματική δηλαδή. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και δεν πρόκειται να μείνω με σταυρωμένα χέρια. Ούτε θα αφήσω όλους αυτούς που νομίζουν ότι αν γίνουν αυτά τα επεισόδια εσβάρος μου, είτε θα χαρίσω την ομάδα και θα φύγω, είτε θα αναγκαστώ να υποκύψω στις πιέσεις που έχουν σχέση με το γήπεδο και την κατασκευή εκείνου εμπορικού κέντρου. Γιατί χθες ένας δημοσιογράφος από εσάς δεν πήγε εκεί που ήταν αυτά τα 20-25 άτομα, τα οποία φώναζαν σε ένα χώρο που δεν είναι της αστυνομεύσεως της ΠΑΕ, ένας χώρος της αστυνομεύσεως της αστυνομικής, από εκεί που τους έβαλαν κρυφά, όπως το είχαν κάνει και στο παρελθόν. Το καλοκαίρι, όταν μαχαίρωσαν τα ίδια άτομα τις οικογένειες από το Αγρίνιο. Για ποιο λόγο η αστυνομία και οι άνθρωποι της αστυνομικής κάνουν αυτά τα πράγματα εις βάρος της ΠΑΕ και εις βάρος εμού, και για ποιο λόγο κάποιοι δημοσιογράφοι έμαθα χτες ότι έλεγαν μην πατήσει κανείς στο γήπεδο, νομίζουν ότι εγώ θα φύγω. Σας δίνω ένα μήνυμα. Ό,τι και να κάνουν όλοι αυτοί, εγώ δεν πρόκειται να φύγω από την ΠΑΕ. Απλώς από εδώ και πέρα θα χειριστεί τα πράγματα ο δικηγόρος Αλεξής Κουλής, όχι ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Ήδη σήμερα, προσπάθησα να έχω μια επαφή με τον υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι ο αρμόδιος για την σωστή λειτουργία των αστυνομικών τμήματων στην Ελλάδα, τον κύριο Γιάννη Ραχοβίτσα, πρόσωπο το οποίο το γνωρίζω από το ξεκίνημα σχεδόν της καριέρας μου. Δυστυχώς είναι στο εξωτερικό. Με ενημέρωσε ότι μόλις γυρίσει στην Ελλάδα θα έχουμε αμέσως μια συνάντηση. Θα τον ενημερώσω πώς και γιατί μια μικρή ομάδα 20-25 ατόμων έχει κάνει το γήπεδο της Αγίας και τους χώρους γύρω από αυτό άτρο, πώς οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν έχουν ενοχληθεί καν από την αστυνομία, δεν έχουν συλληφθεί, πώς άνθρωποι με βρίζουν καθημερινά μόλις έρχομαι στην Πάτρα δεν ενοχλούνται καθόλου, πώς ο κύριος Πιτσίνης χτες υπήρξε μια λογομαχία μαζί μας, αλλά έχει ένα αντίθετο ακριβώς περιεχόμενο. Του ζήτησα το λόγο γιατί ενώ έχει υποχρέωση από τον νόμο να κατεβάσει τα πανό με το ευρυστικό περιεχόμενο εναντίον μου, δεν το έκανε. Και όταν πήγαν οι δύο υπάλληλοι, ο κ. Σιστακόπουλος και ο κ. Σταθάκης της ΠΑΕ, να του πούν ότι πρέπει να κατεβάσουμε το πανό, τους είπε μην πλησιάσετε, γιατί αν πλησιάσετε και γίνει κανένα επεισόδιο, θα συλλάβω εσάς. Και έμειναν τα πανό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και συγχρόνως, εκτός από τα πανό, οικούγονται συνεχώς ακραίες εξυπηρήσεις εις βάρος μου, με χυδαίο περιεχόμενο, που απαγορεύεται από τον νόμο. Του είπα λοιπόν ότι σκέφτομαι να του υποβάλω μήνυση για παράβαση καθήκοντος. Και τότε έγινε αυτό το επεισόδιο. Γιατί λοιπόν τότε που τα είπα όλα αυτά, παρουσία και μαρτύρων, δεν γύρισε να πει συλλάβε το κύριο Κούλια για το οποιοδήποτε δίκαιο. Και περίμενε να φύγω σήμερα στην Αθήνα, ώστε να διαχέεται μια φήμη. Εγώ είμαι στα δικαστήρια από το πρωί. Όχι, δεν με ενόχλησε κανείς. Από το συνάδελφό σας το απόγευμα, κάποιον, δεν θυμάμαι γιατί επικοινώνησα όλοι μαζί. Ναι, ναι. Ενημερώθηκα ότι δημοσιοποίησε αυτό και ο Σωσίνης και έχω βάλει τα γέλια. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ το βράδυ στην Πάτρα θα πήγα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ μετά το επεισόδιο που έγινε έξω από Αγίας, που εξαρθρώθηκε εντελώς, αποκολλήθηκε όμως μου. Και αν δείτε την ακτινογραφία θα αναπηρικάσετε. Ήμουν σε φρικτούς πόνους. Πράγματι επισκέφθηκα τον κ. Τσουκαλά για να του δείξω τον νόμο μου και να του δείξω πώς με κάνανε αυτός και οι φίλοι του και για να του πω ότι από εδώ και πέρα ο νόμος θα παρέμβει σε οτιδήποτε και τους περιμένω όλους στο γήπεδο της Αγίας πια. Και κάμερες θα μπουν και θα γίνουν αυτά που πρέπει και η αστυνομία θα ενεργοποιηθεί από τα κεντρικά από την Αθήνα ώστε να φυλάει το γήπεδο. Το έχετε δει το γήπεδο πώς το έκανε ο κ. Τσουκαλά και φίλοι του. Αυτή η ίδια από την αρχή. Ο κ. Τσουκαλά είναι αυτός που από το καλοκαίρι με απειλήσε εμένα ότι αν δεν πουλήσω την ομάδα στο Καϊμενάκι. Τα έχω κάνει συμπεριλαμβανομένα το χειμώνα. Του καλά είναι αυτό που πήγε και βγήκε αυτό να πατρεώνει το Καϊμενάκι να το φέρει στην Πάτρα. Και δυστυχώς παρά το ότι τον έχω μηνύσει και αυτόν και έναν Παπαλάμπρου και κάποιου άλλου που δεν μου του ξέρω για να του αναγνωρίσω, έκανα ένα λάθος με τον Γιάννη Τουλκόπουλο που δεν είναι αυτό, γιατί νόμιζα ότι είναι άλλο και είπα το όνομά του. Τότε που μαχαίρωσαν
τους οπαδούς του Πανετολικού και της οικογένειας που είχαν έρθει, τότε που πάλι δεν συνελήφθηκαν σε αυτούς και που παρότι δεν έχουν γίνει μηνύσεις τόσο καιρό, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Εγώ ήδη θεσμικά κινούμαι. Αύριο το πρωί έχω ραντεβού με τον εισαγγελέα του Αεροπάγου. Το μαγαζί ποιος του το έσπασε? Εγώ να ξέρετε ότι μπήκα να του διαμαρτυρηθώ. Μου έπεσαν επάνω μου η ίδια η παρέα, γιατί ήταν όλοι εκεί μαζεμένοι. Ναι. Με έβγαλαν, με πέταξαν έξω. Με άρπαξαν και με ευτυχώς, γιατί πονούσα φρικτά, και με πήγαν στο νοσοκομείο στο Αριστιακό στην Πάτρα. Και από εκεί πέρα έφυγαν. Έμαθα ότι εκ των υστέρων ότι κάποιοι με κάποιους, αυτοί ξέρετε, έχουν διάφορα προβλήματα μεταξύ τους. Και όταν είχα αποτρέψει πάλι, πάλι είχαν πλακωθεί μεταξύ τους στο Πανεπιστημιακό, να θυμάστε. Όταν με βρίζανε εμένα, είχαν ξεσηκώσει καμιά δεκαπενταριά άλλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που με συμπαθούν. Οι οποίοι μάλωσαν μεταξύ τους, έπεσε πολύ άγριο ξύλο τότε. Δεν θυμάμαι αν είχατε κάνει ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι είχατε κάνει πάλι ρεπορτάζ. Μιλούσατε για εμφύλιο πόλεμο. Άρα δικαιολογείται τη χθεσινή συμπεριφορά του κ. Φιντάνη? Όχι, όχι. Ο κ. Φιντάνη δεν έκανε καμία παράνομη συμπεριφορά. Ίσως ήταν μια οργήλη συμπεριφορά που θα έπρεπε να συγκρατηθεί. Όμως από την άλλη μεριά, ναι, μεν η συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να συζητάτε αν είναι κατακριτή ή όχι. Αλλά υπάρχει μια συμπεριφορά καθημερινή του κ. Βεργαλιάκη. Από τότε που εγώ στην Πάτρα έχω μάθει την ίδια συμπεριφορά έχει και προς το Μακρύ. Εντάξει, να σας πω κάτι. 2 χρόνια περίμενα εγώ να άντεξα.